Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτές τις μέρες, παρόλο τις, το αυγουστιάτικο και τις διακοπές, ακούγεται πολύ έντονα και πάλι το θέμα του δερματοποιητή. Και δεν ακούγεται μόνο από εσάς τους αιρετούς και τους αυτοδιοικητικούς, ακούγεται και από τον κόσμο ο οποίος πραγματικά έχει αγανακτήσει γιατί δεν βρίσκεται λύση με το θέμα της, των απορριμμάτων. Νομίζω ότι θα συνέλθει κάποια στιγμή το σύνδεσμο των 9. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, κύριε Δήμαρχε? Μια παρατήρηση για τις διακοπές. Τα Σκοπία δεν κάνουν διακοπές, έτσι. Ειδικά την εποχή αυτή. Πολύ σωστά. Όγκος του παιδιών. Για να έρθουμε στα σοβαρά. Είναι ακόμα περισσότερα. Ο δερματοποιητής πλέον έπρεπε να έχει μπει. Νομίζω ότι ο σύνδεσμος πρέπει να αποφασίσει επιτέλους και να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε που θα είναι ο δερματοποιητής. Και μια παράκληση προς τον πρόεδρο του συνδέσμου, κύριο Νατικό, να είναι παρόντες άπαντες όταν θα γίνει η συνεδρίαση αυτή. Τι εννοείτε άπαντες? Όλοι που συμμετέχουν στο σύνδεσμο και όχι μόνο οι δήμαρχοι. Ώστε να μπορούν δηλαδή να αναλάβουν τις ευθύνες. Όλοι οι ευθύνες που συμμετέχουν στο σύνδεσμο, χωρίς αιχμή για κανέναν, να είναι παρόντες άπαντες για να αποφασίσουμε μία και έξω που θα πει ο δερματοποιητής. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Πρέπει όλοι μαζί και εννοώ δήμαρχοι και άρχους σύμβουλοι που είναι στο σύνδεσμο και απαρτίζουν το σύνδεσμο, όλοι μαζί να αποφασίσουμε επιτέλους που θα πει ο δερματοποιητής. Κύριε Δήμαρχε, επειδή σέβομαι την ευθύτητα της γνώμης σας, θέλω να μου πείτε ότι μπορείτε να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη, έχει οριμάσει το θέμα, υπάρχουν τόποι και να αποφασίσετε επιτέλους που πρέπει να γίνει? Να σου κάνω μια ερώτηση, υπάρχει περιθώριο να μην αναλάβουν την πολιτική ευθύνη οι δήμαρχοι της Ανατολικής Κορυνθίας? Νομίζω ότι ο ίδιος σας οι δημότες δεν θα σας το επιτρέψουν. Δεν υπάρχει, όχι μόνο οι δημότες, όλη η Κορυνθία περιμένει κάτι από όλους εμάς, γιατί πλέον αν πούμε τον μπαλάκι ετέθη στους δημάρχους της Ανατολικής Κορυνθίας και επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν. Δεν αποφασίσαμε ούτε για το εργοστάσιο σοβαρά. Και τώρα έχουμε μία λύση, τουλάχιστον προσωρινή, και είμαστε παράνομοι όλοι και δεν μπορούμε να γίνουμε νόμιμοι. Πρέπει να γίνουμε νόμιμοι κάποια στιγμή, να ησυχάσουμε και κοιμόμαστε ήσυχοι. Κάθε βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο και δεν ξέρω αν είναι από φωτιά από σκουπιδότοπο. Και αυτό που τυρανά άλλους δημόσιους πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορούμε να δούμε σήμερα ότι έχουμε χωματέρες παράνομες. Πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Και μετά να πιέσουμε να γίνει το εργοστάσιο του Γιαννιδάκη, να πει η ολοκληρωμένη διαχείριση. Δεν υπάρχει άλλη λύση, όπως και να το πούμε, αυτές είναι μονόδρομοι. Όποιο πολιτικό κόστος να το αναλάβουμε όλοι μαζί και να πάμε όλοι μαζί να λύσουμε, να δώσουμε τη λύση. Και αυτό είπα προηγουμένως. Όλος ο σύνδεσμος παρών. Και το επισημαίνω και το με έμφαση ότι πρέπει κάποια στιγμή όλοι να είναι παρόντες και όχι μόνο οι δήμαρχοι μαζευόμαστε 5-6 κάθε φορά. Όλος ο σύνδεσμος παρών. Αν θέλουμε να πούμε παραπάνω, αλλιώς εγώ θα φύγω από τη συνεδρίαση, αν δεν είναι ο σύνδεσμος παρών. Σας τιμάνε αυτές οι δηλώσεις και πιστεύω ότι το μήνυμά σας θα ληφθεί από όλους τους συναδέλφους. Νομίζω λογικό είναι και επιτέλους είμαστε σε ένα σύνδεσμο και όλοι κάποια στιγμή θα πάρουν τις ευθύνες μας. Είτε σύμβουλος είτε δήμαρχος. Για να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι το πρόβλημα, και να το τονίσετε κι εσείς, πλέον έχει φύγει από το παραπέντε και είναι στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Έχει φύγει από πολύ καιρό και είναι στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Εδώ και 2 χρόνια έχει φύγει. Γιατί όταν πλέον τέλος του 8 υποτίθηκαν τις χωματερές, έτσι, σήμερα λειτουργούμε με κλειστές χωματερές. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Σας ευχαριστώ για την δηλώση.